Αντίθετος, δηλώνει ο Δήμος της Κόστη μετατροπή του ΚΙΤ σε κλειστού τύπου, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε αργά χτες τη νύχτα μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου της ΚΟ και την επιστροφή του Δημάρχου Θεοδόση Νικεταρά από την Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοήδη, όπου συζήτησε τις εξελίξεις σχετικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Οι ανακοινώσεις της μας σημειώνει. Μέλημά μας η προστασία της φήμης της ΚΟ ως τόπου φιλοξενίας ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και προαγωγής των ανθρωπιστικών αρχών ως πατρίδας του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη. Ζητήσαμε κατά επανάληψη, αναφέρεται στο δελτίο τύπου, την αποσυμφόρηση του νησιού μας στο όριο των πραγματικών δυνατοτήτων που παρέχουν οι υπάρχουσες υποδομές. Θέσαμε ως κόκκινη γραμμή την μεταφορά στο νησί μας αφυκνούμενων σε άλλα νησιά. Η ανακοίνωση για μετατροπή του ΚΙΤ σε κλειστού τύπου βρίσκει αντίθετο τον Δήμο. Δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν σε κλειστό χώρο τύπου φυλακής ετούντες άσυλο, ασυνόδευτα ανήλικα, οικογένειες με παιδιά από 18 διαφορετικές χώρες, όπως είναι η σημερινή κατάσταση. Όταν το ΚΙΤ που δημιουργήθηκε για 840 θέσεις φιλοξενίας έχει φτάσει να στηρίζει σήμερα περίπου 4.500 άτομα, τι θα συμβεί σε ένα κλειστό χώρο κατ' ελάχιστον 2.000 ατόμων, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν? Ποιος εγγυάται ομαλές εξελίξεις όταν η μετεγκατάσταση δικαιούχων γίνεται με απελπιστικά βραδείς ρυθμούς με ευθύνη των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιστροφές προς Τουρκία και τρίτες χώρες είναι ελάχιστες? Ο Δήμος της ΚΟ δηλώνει την αντίθεσή του στην μετατροπή του ΚΙΤ σε κλειστού τύπου και ζητά άμεση αποσυμφόρηση του νησιού στο ανεκτό όριο που προβλέπουν οι υποδομές του ΚΙΤ. Καμιά μεταφορά ανθρώπων από άλλα νησιά προς την ΚΟ. Ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για όλους για όσο παραμείνουν στο νησί μας. Στελέχωση του ΚΙΤ και της υπηρεσίας ασύλου. Ταχεία διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου. Πίεση στην Τουρκία για πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δίκαιη κατανομή προσφύγων, μεταναστών και αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών χωρών προς τη χώρα μας.